επισκέφτηκα σήμερα τις κεντρικές εγκαταστάσεις του Εθνικού Κέντρου Άμεσης Βοήθειας. Ενημερώθηκα από τη διοίκηση αλλά και από τους εργαζόμενους για το πολύ σημαντικό έργο το οποίο επιτελεί το ΕΚΑΒ. Θέλω με την ευκαιρία αυτή να συγχαρώ όλο το προσωπικό του ΕΚΑΒ, αλλά ιδιαίτερα τους διασώστες οι οποίοι βρίσκονται στην πρώτη γραμμή της αντιμετώπισης των επείγοντων περιστατικών σε όλη τη χώρα. Θέλω να γνωρίζουν ότι παρά τις πολύ μεγάλες δυσκολίες που αντιμετωπίζουν, η ελληνική κοινωνία τους περιβάλλει με την εμπιστοσύνη τους. Το ΕΚΑΒ συχνά καλείται να πληρώσει τα σπασμένα ενός εθνικού συστήματος υγείας, το οποίο αντιμετωπίζει πολύ μεγάλες δυσκολίες. Η αναδιάρθρωσή του, αλλά ειδικά ο εξυγχρονισμός του ΕΚΑΒ σε επίπεδο εξοπλισμού, σε επίπεδο ασθενοφόρου, θα πρέπει και σήμερα ακόμα να αποτελεί την πρώτη πολιτική προτεραιότητα της ελληνικής πολιτείας.